Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό vlog είναι θεματάρα. Είναι θεματάρα. Ε, έχω μείνει εννοή από δύο πράγματα. Πρώτον, από την εργατικότητα, το φιλότιμο και την αξιοσύνη της 34χρονης κοπέλας που μου στέλνει την ιστορία της. Και δευτερευόντως, από την απίστευτη κακία που έβγαλε η πρώην πελάτη τη και η μάνα της φιλενάδας της πάνω σε αυτή. Φίλες και φίλοι, στο σημερινό βίντεο θα διαβάσουμε την ιστορία μιας κοπέλας η οποία γεννήθηκε στο εξωτερικό. Στα 17 της ήρθε στην Ελλάδα από τη Ρωσία με όπλο της την τέχνη της ονειχοπλαστικής που έμαθε ενώ δούλευε από τα 11 της χρόνια προκειμένου να στηρίξει την οικογένειά της. Πώς η κοπέλα αυτή κατάφερε να προκόψει σε όλα τα επίπεδα και στην πορεία να δημιουργήσει και μια όμορφη φιλία με μία κοπέλα της οποίας η μάνα της ήταν πελάτησα της κοπέλας που στέλνει την επιστολή. Και πώς αυτή η μάνα, η πελάτησα, η οποία θεωρούσε τον εαυτό της παλιά πελάτη άρα και σημαντική, η οποία θεωρούσε τον εαυτό της ότι έκανε χάρη στην κοπέλα που την είχε καλέσει μερικές φορές στο σπίτι της, ενώ εντωμεταξύ όσα είχε προσφέρει η κοπέλα και στην πελάτησα και στη φιλία δεν ήταν λιγότερα, ίσως ήταν και περισσότερα. Και όταν η κοπέλα αυτή άρχισε να προοδεύει στη ζωή της, βρήκε τον σύντροφό τη, κατάλαβε ότι δεν τη κάνει καλό να δουλεύει και μετά τις 9 το βράδυ και να μην παίρνει καθόλου διάλειμμα και άρχισε να βάζει όρια και να ζητάει από τις πελάτησε της να κλείνουν ραντεβού από πριν για την επόμενη φορά που θα πήγαιναν, η κυρία αυτή καταφάνερα φθονερή, καταφάνερα σκασμένη γιατί μια ξένη κοπέλα κατάφερε να δουλέψει και αξιώθηκε να φτιάξει και σπίτι και να φτιάξει και περιουσία και να προκόψει, άρχισε να την πολεμάει. Και να τη λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ήταν αχάριστη, γιατί να μην τη κλείνει ραντεβού από μόνη τη, επειδή ήταν από τι παλιέ της πελάτε τη. Διαβάζω τώρα, πρωτού ξεκινήσω να διαβάζω όλη την ιστορία, διαβάζω το τελευταίο που λέει η κοπέλα, Θέλω να συμβουλέψω σε όλα τα κορίτσια που εργάζονται στον κλάδο ομορφιά να κάνουν πέρα τι τοξικέ πελάτησε. Θα βγάλουν 20 ευρώ λιγότερο, θα έχουν όμω ψυχική ηρεμία. Και στη θέση αυτή θα έρθουν πολλέ άλλε καλύτερε πελάτησε. Όταν αδειάζει μία θέση, τη γεμίζει κάποιος άλλο καλύτερος. Πάμε να παρακολουθήσουμε αυτά που μα γράφει η φίλη και να τα σχολιάσουμε σε αυτό το vlog που έχει τίτλο «Δεν είμαι το τσουτσέκι σου». φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την ιστορία μια κοπέλας αξιόλογης, η οποία έχει υποστεί υποτίμηση από ανθρώπους ή από μία γυναίκα, η οποία και καλά της είχε δείξει αγάπη. «Δεν είμαι το τσουτσέκι σου», λέει. θέλει να είναι ο τίτλος, η λέξη του τσέκι λέει είναι μειωτικό για άνθρωπο ασήμαντο, άξιο περιφρόνηση, συνήθω νεαρό. Επειδή στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη του έψαξα λίγο να βρω ακριβώ τι σημαίνει. Θα σα τη διαβάσω την ιστορία και θα σχολιάζω διαβάζοντα. Καλησπέρα κυρία Θέκλα και σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθάτε όλους και πολλές φορές μας ανοίγετε τα μάτια σε πολλά πράγματα τα οποία ίσως δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Έχω την εντύπωση πως αυτό το, το, κείμενο, αυτή η μαρτυρία, ήρθε μετά που ανέβηκε το βίντεο για το 17χρονο κορίτσι που δέχθηκε ρατσιστική οργή, ρατσιστικό ξέσπασμα ή ρατσιστικό μπούλινγκ, θέλετε, και από τη μαμά της συμμαθητρίας της, αλλά και από την ψυχολόγο, τέλο πάντων, την οποία επισκέφτηκε. Πριν ξεκινήσω την ιστορία μου, θα σας πω κάποια πράγματα για μένα, να καταλάβετε τι άνθρωπος είμαι. Γεννήθηκα στην τυφλίδα Γεωργία από Έλληνε γονεί και μεγάλωσα στη Ρωσία. Μαξί, κοπέλα, γράφει εξαιρετικά ε! Πολύ ωραία. Οι γονεί μου χώρισαν όταν ήμουν 8. Φυσικά δεν ήταν κατάλληλοι για να κάνουν παιδιά και να τα μεγαλώσουν σωστά, γιατί και ήδη μέχρι και σήμερα εξαρτιούνται από του δικού του γονεί. Οπότε, από 11 χρόνων, κάθε καλοκαίρι δούλευα ενδιάμεσα από το σχολείο. Ξεκίνησα να βγαίνω στις λαϊκές και να πουλάω μαϊντανό, σέλινο και κρεμμύδια. Έμαθα όμως από μικρή να βγάζω δικά μου λεφτά και έτσι ό,τι χρειαζόμουν για μένα και για το σχολείο τα έπαιρνα μόνη μου. Στην Ελλάδα ήρθα στην ηλικία των 17 ετών. Πρόλαβα να μάθω στη Ρωσία την τέχνη της ονιχοπλαστικής, δούλεψα και λίγο εκεί πριν έρθω και έτσι λοιπόν έκτισα κατευθείαν την πελατεία μου. Μιλάμε για ένα κορίτσι εργατικό, για ένα κορίτσι άξιο και αξιόλογο και αξιέπαινο. Στη δουλειά μου είμαι συνεπής στα ραντεβού μου, κάνω καλή και γρήγορη δουλειά, έχω πολύ υπομονή, είμαι σχεδόν πάντα στην ώρα μου και ξέρω να κάνω σωστό κουμάντο τα λεφτά. Μπράβο κόρη, μπράβο. Όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και τώρα που είμαι 34 ετών δεν έχω σταματήσει να δουλεύω όλη η μέρα. Ήρθες δηλαδή στα 17 στην Ελλάδα πριν 17 χρόνια, τώρα σε 34. Υπήρχαν ημέρες που δούλευα και 14 και 15 ώρε, ειδικά τα καλοκαίρια που πέφτει πολλή δουλειά, την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Όταν ήμουν 21 ετών, κατάφερα να αγοράσω το σπίτι μου χωρί δάνειο με δικά μου λεφτά. Στη συνέχεια παντρεύτηκε η αδερφή μου και της άφησα 30.000 ευρώ σπρίκα. Όλα αυτά τα χρόνια είχα στάνταρ πελάτησες που ερχόντουσαν σε μένα και δεν με άλλαζα. Επίσης ασχολήθηκα και με χόμπι όπως πολεμική τέχνη, χορό, ζωγραφική, μαθήματα φωνητικής και να ξένες γλώσσες ταυτόχρονα. Μπράβο αγάπη μου. Είμαι περήφανη για σένα και για αυτά που μου γράφεις Παρόλο που η ζωή σου φέρθηκε τόσο σκληρά ώστε να έχεις γονείς οι οποίοι δεν μπορούσαν να σε στηρίξουν για να τελειώσεις το σχολείο κανονικά Να πας να σπουδάσεις αν ήθελε. Εσύ δούλευε από μικρή, πρόκοψες και παράλληλα φρόντισες να μάθεις και πράγματα Μπράβο όταν, όταν καταπιάνομαι με κάτι θέλω να το κάνω καλά, μου αρέσει να το κάνω σωστά και με λεπτομέρεια. Τα χόμπι μου τα κάνω όχι μόνο επειδή τα στερήθηκα όταν ήμουν μικρή, αλλά και επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρα μου. Μ' αρέσει να γεμίζω τι ελεύθερε μου ώρε με ουσιαστικά πράγματα. Είμαι από τα άτομα τα οποία καθημερινή ποτέ δεν θα με δει έξω για καφέ, όμω όταν θα κανονίσω να κάνω ένα ταξίδι, θα το απολαύσω παρόλο που τον υπόλοιπο καιρό εργαζόμαι πολλέ ώρε. Έκανα αρκετά ταξίδια και μέσα και έξω από την Ευρώπη. Πέρα από αυτό, πέντε χρόνια αποφάσισα να φύγω στη Θεσσαλονίκη για σπουδές, η οποία Θεσσαλονίκη απέχει 90 χιλιόμετρα από την πόλη στην οποία κατοικώ. Η απόφαση ήταν καθαρά δική μου και επειδή ήξερα ότι κανένας δεν υπάρχει από πίσω να με βοηθάει, βασίστηκα στον εαυτό. Βρήκα σπίτι αρκετά μακριά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατέβασα τη μηχανή μου από εκεί που έμενα εκεί, στη Θεσσαλονίκη, για να έχω ένα μέσο να κυκλοφορώ μέσα στην πόλη και να μην το πάρκινγκ την πελατεία μου κανόνεσα να την εξυπηρετώ από Παρασκευή μεσημέρι που επιστρέφω στην πόλη μου μέχρι και Κυριακή το βράδυ συνεχόμενα. Είμαι από τα άτομα που δεν μου αρέσει να τρώω από τα έτοιμα, οπότε ό,τι έβγαζα μέσα σε δυόμισι μέρε, με αυτά λοιπόν κανόνιζα να βγάζω τα έξοδα τη εβδομάδα μου και να πληρώσω φυσικά λογαριασμού κλπ. Εκείνο το διάστημα, φτιάχνοντα νύχια, είχα συνομιλήσει με ένα νεαρό κορίτσι, φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, κόρη μιας πελάτης μου, η οποία μάνα ερχόταν σε μένα από πολλά χρόνια πριν. Μερικές φορές γυρίσαμε από Θεσσαλονίκη στην πόλη που μένουμε μαζί με το κορίτσι, γιατί μας βόλευε και της είπα να έρθει μαζί μου να μην ταλαιπωρείτε με τα λεωφορεία, τη γύρισε με τη μηχανή δηλαδή. Έτσι λοιπόν με το κορίτσι αρχίσαμε να κάνουμε πολύ παρέα, να βγαίνουμε έξω τα βράδια, να μιλάμε κάθε μέρα οι γονεί τη έχουν ένα μαγαζί στην πόλη στην οποία ζούμε και πολλέ φορέ όταν χρειάζονταν κάτι να στείλουν στα παιδιά του που είναι στη Θεσσαλονίκη, ζητούσαν να περάσω κάτω από το σπίτι και να μου κατεβάσουν τα πράγματα να του τα πάω. Δεν του εξυπηρετούσε κιόλα. Έτυχε το πρώτο καλοκαίρι που πήγα στο εξοχικό τη γιαγιά τη κοπέλα και περάσαμε ένα πολύ ωραίο διήμερο εκεί. Έτυχε επίση και πολλέ φορέ να τη φιλοξενώ στο σπίτι που έμενα στη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί βόλευε να πάει στη δουλειά τη που ήταν κοντά, γιατί η κοπέλα δεν είχε μέσον να πηγαίνω έρχεται πολύ πρωί από την περιοχή της διότι ήταν πολύ μακριά. Δηλαδή και την εξυπηρετούσε και σε εξυπηρετούσε. Ήταν αμφίδρομη η σχέση σας. Δεν ήταν ότι σου έκαναν εσένα μόνο χάρε, τους έκανες και εσύ χάρε. Και έτσι είναι οι φιλίες ανταποδοτικέ. Μερικές φορές η φιλενάδα μου μου έλεγε ότι έχω γίνει μέλος της οικογένειας της. Δεν είχα κάτι να κρύψω από αυτήν. Τα λέγαμε όλα. Είναι ένα παιδί μορφωμένο με τρόπους, με μυαλό, Ξέρει να κρίνει σωστά τα πράγματα στη ζωή και παρόλο που είναι μερικά χρόνια μικρότερη μου είναι πολύ όρημη. Τώρα θα πω λίγα λόγια για τη μαμά της, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια της δικής μου ιστορίας. Θυμάμαι αυτή τη γυναίκα από 15 χρόνια πριν, με επιβλητικό τρόπο, τη άρεσε να υψώνει φωνή, να λέει εξυπνάδες, προφανώς γιατί ήθελε να δείξει ότι είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους μας. Ξέρει, έλεγε, τι σημαίνει να συγκρατήσει σωστή οικογένεια, σωστή σχέση. Αγαπημένη της έκφραση ήταν εμεί σε περιλάβω τώρα. Ψυχούλα η μαμά δηλαδή, ε. ψυχούλα. Είναι μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε μικρή, έκανε τρία παιδιά, δεν εργάστηκε ποτέ. Ήταν μια ζωή νοικοκυρά και όπως το λέω σκιά του άντρα της. Ο άντρα της είναι πάρα πολύ δουλευταράς, έχει το μαγαζί αυτό το οποίο πήρε από τον πατέρα του, ξέρει να το δουλεύει σωστά, Ξέρει να συμπεριφέρεται ωραία στον κόσμο και ξέρει να κρατάει πελατεία. Τον καιρό που ήμουν στα πήγαινα έλα Θεσσαλονίκη, τύχαινε να εξυπηρετώ άτομα και μετά τις 9 το βράδυ, δηλαδή μετά το 12 ωρό μου. Όπως έτυχε και πολλές φορές να εξυπηρετήσω τη μαμά της κοπέλας στις 9 το βράδυ. Όταν είσαι νεότερη, αντέχεις να δουλεύεις και περισσότερες ώρες και αργά και Σαββατοκύριακα και όλα. Ειδικά όταν έχεις ανάγκη να εργαστείς γιατί πήγαινες να σπουδάσεις χρηματοδοτώντας οι ίδια τις σπουδές σου. Ήμουν της φιλοσοφίας ότι τα ραντεβού τα εξυπηρετούμε τώρα να μην μένουν από εβδομάδα, γιατί θα μας πλακώσουν άλλη τόση και ο χρόνος μου ήταν πολύ περιορισμένος. Ένα Πάσχα έτυχε η φιλενάδα μου να βρίσκεται στην πόλη από την οποία καταγόμαστε, στην πόλη που μένουμε και κάναμε ανάσταση μαζί. Την επόμενη μέρα πέρασα αρκετέ ώρες στο σπίτι τη στο πατρικό, που είναι τρία λεπτά από το δικό μου σπίτι. Η μαμά της μας μαγείρεψε, χορεύαμε στον μπαλκόνι και τραγουδούσαμε καραόκι. Το ίδιο καλοκαίρι με το κορίτσι πήγαμε μαζί διακοπέ στην Αθήνα. Όταν γυρνούσαμε, δεν την άφησα να πληρώσει ούτε ένα διόδιο. Μετά από λίγο γνώρισα τον άντρα μου. Οι φιλίε μα δείχνουν τι ποιότητα έχουν όταν μπούμε σε σχέση. Εάν έχουμε φιλίε με γυναίκε οι οποίε είναι ανταγωνιστικέ οι φιλίε και υπάρχει φθόνο, άμα βρούμε άντρα, τότε θα δείξουν το ποιόν Δικό μου σχόλιο αυτό. Όταν ξεκίνησε η σχέση μα με τον άντρα μου, άρχισα να παρατηρώ τη συμπεριφορά τη μάνα της λίγο πιο έντονα. Μου λέγε διάφορε εξυπνάδε του τύπου: Εγώ ξέρω τη συνταγή μια σωστή σχέση, να την ακολουθήσετε. Εκείνο το διάστημα και η φιλενάδα μου και εγώ ήμασταν δεσμευμένε με τα παλικάριά μα. Και η μαμά τη πάντα ήθελε να παίρνει μέρο, δίνοντα συμβουλέ και πολλέ εξυπνάδε που καταντούσαν σπαστικέ. Παρεμπιπτόντω, εγώ όταν κάνω τη δουλειά μου, δεν βγάζω αντιρρήσει στον κόσμο. Απλώ δεν απαντάω όταν μου μιλάνε με κάποιο τρόπο εναντιωματικό, εφαρμόζοντα το ότι ο πελάτη έχει πάντα δίκιο. Δεν πάβει να είναι η μητέρα τη φιλενάδα μου, αλλά εξακολουθεί να είναι πελάτησα. Το διάστημα όμω που ήμασταν μαζί με το παλικάρι, εγώ σταμάτησα να βάζω ραντεβού μετά τι 9 το βράδυ. Και πολύ καλά έκανε. Τα ραντεβού μου κλείνουν ένα μήνα πριν, που σημαίνει κάθε πελάτη πριν φύγει θα κλείσει το επόμενο ραντεβού, με αποτέλεσμα όλο ο μήνα μου να είναι γεμάτο από δουλειά. Καλά κάνει. Καλά κάνεις. Είπα και πριν ότι όσο, όταν είναι νεότερο ένα άνθρωπο, αντέχει να δουλεύει εξαντλητικέ και εξοντωτικέ ώρε. Από ένα σημείο και μετά, αντιλαμβάνεσαι, μιλάω για κοπέλε και για άνδρες οι οποίοι έχουν ελεύθερο επάγγελμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν τη βγάζει πέρα αν δουλεύει τόσε πολλέ ώρε. Ειδικά το καλοκαίρι που γίνεται απλό πανικός και με μανικιούρ, αλλά και με πεδίκιουρ. Επίσης δεν είμαι άτομο που θα παραπονεθώ εύκολα για τους πόνους στα χέρια και τη μέση καθώς και στον αυχένα. Είναι αλήθεια ότι οι κοπέλες που κάνουν τέτοιε δουλειέ, όπως την ονειχοπλαστική ή την κομμωτική τέχνη πολύ συχνά έχουν θέματα με το μυοσκελετικό του σύστημα λόγω των πολλών ορών που στέκονται ή των πολλών ορών που είναι σκημένες και εστιασμένε για να κάνουν τη δουλειά τους. Πάντα γυμναζόμουν και ήξερα πως αν σταματήσω να γυμνάζομαι θα αποκτήσω 5-6 Να από μια μέρα η φιλενάδα μου μιλούσε με τη μάνα της και τη ρωτάει «Έκλεισες ραντεβού για τα νύχια σου, αφού ξέρεις ότι η κοπέλα καίγεται από δουλειά». Και μία μέρα με παίρνει τηλέφωνο η μάνα της και μου φωνάζει με επιβλητικό τρόπο στο τηλέφωνο, προφανώς το άκουσε από την κόρη της και δεν της άρεσε, λέγοντας ότι πρέπει να της κλείσω ραντεβού τώρα σύντομα. Τη απαντάω για ραντεβού έχω σε 10 μέρες. Εκείνη ξεκίνησε πάλι να φωνάζει τα δικά της. Τη ξαναπαντάω για ραντεβού έχω τότε. Εάν ακυρώσει κάποια και βρω κάτι πιο μπροστά, σε ενημερώνω. Εκείνη άρχισε να φωνάζει με τέτοιο τρόπο, να μιλάει έντονα, τόσο πολύ που με εκνεύρισε, γιατί της μιλούσα, της εξηγούσα και δεν καταλάβαινε. Προσπαθούσε να περάσει το δικό της και αυτό κάνει πάντα. Μετά από λίγε ημέρε, η φίλη μου θα έκανε μια επέμβαση. Ταυτόχρονα, εμένα η αδερφή μου γεννούσε και είχε πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη. Κόντεψε να χάσει ένα νεφρό. Εγώ έτρεχα στα νοσοκομεία για την αδερφή μου και η κυρία έτρεχε για την κόρη τη σε γιατρού. Έτυχε μια μέρα να μιλήσουμε στην κάμερα, γιατί εγώ βρισκόμουν στην πόλη μα και η φιλενάδα μου στη Θεσσαλονίκη και από πίσω είδα τη μαμά τη και τη λέω ότι έχω την Παρασκευή ένα κενό. Αν θέλει να το κρατήσω για αυτήν. Όχι, απαντάει. Βολεύτηκα. Μετά από καιρό, η κόρη τη με ενημέρωσε ότι η μαμά τη νύχια, να την πάρω όταν έχω χρόνο. Βρήκα όντω κάποιο κενό από ακύρωση και πήρα τηλέφωνο τη μαμά τη. Στο τηλέφωνο ήταν αρκετά κρύα, στο ραντεβού τη ήρθε και το πρώτο πράγμα που μου είπε, Αυτή η συμπεριφορά σου δεν μου αρέσει. Εγώ που σε έβαλα στο σπίτι μου και σε βλέπω σαν κόρη μου, μιλά σαν πως και δεν μα υπολογίζει. Και τη απάντησα και εγώ με τη σειρά μου. Ούτε εμένα μου άρεσε η συμπεριφορά σου να μην παίρνει τηλέφωνο και να φωνάζει λε και εγώ φταίω που δεν έκλεισε ραντεβού. Εσύ μου λέει δεν ήσουν έτσι. Μάλλον κάποιο σε επηρεάζει. Εγώ για παράδειγμα, χρειαζόσουν κάτι και ώρα 11 το βράδυ θα σου άνοιγα το μαγαζί μου, λέει η κυρία. Να σημειώσω με μόνη διαφορά ότι εγώ προσωπικά δεν θέβαζα κανέναν η ώρα 11 το βράδυ να μου ανοίξει το μαγαζί. Προτιμώ να μην έχω αυτό που χρειάζομαι παρά να μου είπε επίσης ότι δεν θα έπρεπε να παίρνω καινούργια άτομα στη δουλειά. Και πολλά άλλα. Με λίγα λόγια σου πατάει στο συναισθηματικό για να περάσει το δικό της. Εγώ απλώς είπα στον εαυτό μου μην το συνεχίζεις, ο πελάτης πάντα έχει δίκιο, κάνε τη δουλειά σου. Από εκείνη τη μέρα και έπειτα κατάλαβα καλύτερα τη συμπεριφορά της κυρίας. Παρόλο που είχα καταλάβει πολλά για αυτή τα προηγούμενα χρόνια, δεν τα έδινα σημασία. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή συζητάγαμε για δουλειέ και πώ το βλέπω εγώ όταν θα προχωρήσω τη σχέση μου με το αγόρι μου. Έλεγα ότι δεν έχω σκοπό να σταματήσω τη δουλειά και διάφορα άλλα για την οικογένεια. Είδα όμω ότι σε όλα αυτά έλεγε δική τη γνώμη και σύγκρινε τον εαυτό τη. Εγώ κεντρική μάνα μου, έτσι έκανα. Αυτέ οι ψυχούλε, όταν μιλάνε για σένα, στην ουσία προβάλλουν τον εαυτό του. Αφού ήθελα να πω σε κάποια φάση, δεν στα λέω για να συγκριθούμε. Σου τα αναφέρω επειδή κάνουμε συζήτηση. Εκείνη φυσικά είχε καταλάβει ότι εγώ άρχισα να κλείνομαι στον εαυτό μου και να απομακρύνομαι από αυτήν και ότι την ώρα που δουλεύω και κάνω τα νύχια της δεν είχα διάθεση να μιλάω. Ξεκινούσε αυτή να με ρωτάει πώς είστε, τι κάνει η αδερφή σου με τα παιδιά της και της απαντούσα κάποια βασικά πράγματα. Ακόμη και σε αυτά τα λίγα που της έλεγα ήξερε να πει τις εξυπνάδες της ποιο είναι το σωστό. Ότι αυτό που λες δεν στέκει και είναι λάθος, ενώ αυτή ξέρει ποιο είναι το σωστό επειδή τα έχει ζήσει ή όλα. Να σημειώσω ότι η κάθε περίπτωση και η κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Εννοείται. Όπω και οι σχέσει μα και η γνώμη μα είναι διαφορετικέ. Εγώ μπορεί να δείχνω ότι δεν καταλαβαίνω και δεν δίνω σημασία, αλλά μέσα μου εκείνη την ώρα όλα τα αντιλαμβάνομαι, παρατηρώ πολλά ακόμη και ένα απλό βλέμμα ή τόνος τη φωνή. Είσαι έξυπνη και συναισθηματικά έξυπνη. Μια μέρα με ρώτησε αυτό το δοκαράκι πάνω γιατί είναι βαμμένο σαν τον τοίχο. Έπρεπε να είναι λευκό όπω το ταβάνι. Εγώ το κοίταξα και τη λέω: Και έτσι είναι ωραίο εμένα. Μ' αρέσει. Και μου απαντάει. Μα δεν είπαμε τι είναι ωραίο. Είπαμε τι είναι σωστό. Ήθελα να τη πω: Δεν σε ρώτησα τι θα κάνω εγώ μέσα στο σπίτι μου, αλλά δεν μίλησα πάλι. Μια μέρα εκεί που τη έκανα τα πόδια, γυρίζει και λέει: Με εκνευρίζουν κάποια άτομα σε αυτήν την πόλη. Ξέχασαν από τη τρύπα βγήκαν. Δεν ήθελα να τη ρωτήσω σε ποιον αναφέρεται με αυτή την παρατήρηση. Εκείνη βέβαια συνέχισε λέγοντα: Το λέω γιατί εγώ δεν έβαλα τον εαυτό μου πιο πάνω από τον άλλον. Μάλλον με κάποιον ήταν εκνευρισμένη, μπορεί και με μένα, νομίζω με σέρα ήταν εκνευρισμένη. Που επέτυχε και βρήκε και άνδρα και σου να και καλά στη δουλειά σου και σου λέει: Δεν ξέρουν κάποια άτομα από ποια τρύπα βγήκαν. Επειδή εσύ άρχισε να τη βάζει σχόλια, έδειξε τον πραγματικό τη αυτό. Μια μέρα έτυχε να αναφέρω ότι μου έφερε δύο καρπού για μια κοινή μα γνωστή που ήρθε για νύχια και η κυρία εκνευρίστηκε. Γύρισε και μου είπε ότι τα καρπούζια αυτά δεν είναι αλφα ποιότητα όπω αυτά που φέρνει αυτή στο μαγαζί τη και του είπε με άσχημο τρόπο. Σαν να εκνευρίστηκε ότι ψώνει από καρπούζι. Μα η αγορά μα είναι ελεύθερη. Και έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε από που θέλουμε. Όχι, αλλά αυτή είναι η καλύτερη. Τι δεν καταλαβαίνει. Επίση, είχα παρατηρήσει κανά δυο φορέ ότι μπροστά στον άνδρα τη προσπάθησε με τον τρόπο τη κάπω να με μειώσει να μου πει του τύπου «Εσύ δεν μπόρεσες μέχρι τώρα να κρατήσεις μία σχέση». Την πρώτη σχέση που έκανα στα 23 μου, τη διέλυσα ίδια μου. Όχι επειδή δεν ήταν καλό παιδί, απλώς επειδή δεν ήθελα να λουστώ τα προβλήματά του και ήξερα ότι αξίζω πολλά καλύτερα. Αλλά δεν κάθεσε να το εξηγήσει στον καθένα. Ο άλλος, χωρί να ξέρει πολλές πληροφορίες για σένα, βγάζει συμπέρασμα, ειδικά όταν ζηλεύει θα έλεγα εγώ. Και την άλλη φορά μπροστά στον άντρα της μου είπε «Παλιά ήταν πολύ εύκολο να σε εκμεταλλευτεί κανείς». Γιατί μου λέει ότι παρατήρησε πως και να καταλάβαινε ελληνικά δεν καταλάβαινα το ύφος κάποιου, αν μου μιλάει με επιβλητικό τρόπο. Τη λέω «Δεν ξέρω για ποιο πράγμα λες, μήπως δεν είχα ακούσει αυτό που λες». Και μου θύμισε έναν πελάτη που είχα στο μαγαζί που συνεργαζόμουνα, ο οποίος ερχόταν και ζητούσε ραντεβού με το «Έτσι θέλω» Κέτυχε να είναι μπροστά η κυρία και παρατήρησε ότι εγώ έκανα σαν χαζή και δεν καταλάβαινα. Αλλά εγώ προσωπικά δεν θα μπλέκομαι με του πελάτε του αφεντικού μου. Είναι δική μου του δουλειά να του μιλάει και να τακτοποιεί τα ραντεβού του. Εγώ απλώ εκεί μέσα τη δουλειά μου έκανα. Μετά από λίγο καιρό, κατάλαβα γιατί η συγκεκριμένη μπροστά στον άντρα τη μου λέει τέτοια πράγματα για να με μειώσει. Γιατί ο άντρα τη, κάθε φορά που με βλέπει, παρατηρεί ότι πάντα περπατάω γρήγορα και πάντα κάπου βιάζομαι να πάω, ξέρω ότι έχω δουλειά και μπορεί να με θαυμάζει κιόλας, γιατί και στο ελεύθερο δεκάλεπτο εγώ θα πεταχτώ να κάνω τα ψώνια μου για τι δουλειέ μου, γιατί ξέρω ότι ο χρόνο είναι χρήμα. Άρα αυτή είχε έγνοια μην τυχόν και ο άντρα τη πικεί τα αυτή η νεαρή η κοπέλα, η ξένη, πόσο πιο προκομμένη είναι από τη γυναίκα μου. Ξέχασα επίση να αναφέρω όταν όταν η κυρία μου είπε εγώ για σένα και 11 το βράδυ θα άνοιγα το μαγαζί για να σε εξυπηρετήσω, της απάντησε ότι πλέον κουράστηκα να δουλεύω μετά τις 9 το βράδυ και η απάντηση της ήταν με επιβλητικό τρόπο. Δεν ξέρεις τι σημαίνει κούραση ακόμα. Εκείνη την ώρα ήθελα να τη ρωτήσω αν ξέρει αυτή τι σημαίνει κούραση, γιατί από ό,τι ξέρω ποτέ δεν εργάστηκε. Μάλλον θεωρεί ότι μεγάλωσε τρία παιδιά και αυτό φτάνει. Για τα παιδιά της όμως κόπηκε σε κάποιο άλλος για να καλύψει τα έξοδα. Εμένα η μάνα μου δούλευε δύο βάρδιες σε εργοστάσιο για να μας μεγαλώσει, γιατί ήμασταν τρία παιδιά με χωρισμένους γονείς. Αλλά εδώ τα λόγια είναι περιττά. Οι πράξεις μιλάνε. Περνούσε ο καιρός και κάθε φορά που ήταν να έρθει η κυρία αυτή για ραντεβού, εγώ δεν την ήθελα καθόλου. Πέρσι λοιπόν τέτοιο καιρό έδινα για προφήσερση. Είχα πολύ διάβασμα και πολύ δουλειά. Πέρα από αυτό είχα και ετοιμασίες για το γάμο μου. Έτρεχα να βρω να ετοιμάσω το σπίτι μου. Η μητέρα μου μένει σε άλλη χώρα, η αδερφή μου έχει τρία παιδιά. Οπότε όπω καταλαβαίνετε, ό,τι ετοιμασίε έκανα, τι έκανα από μόνη μου. Τα Σάββατα πλέον σταμάτησα να εργάζομαι και άρχισα να αφήνω κενό μία-μισή με δύο ώρε το μεσημέρι, ενώ πριν άφηνα ίσα ίσα ένα μισάωρο για να φάω. Τι υπόλοιπε ώρε τη ημέρα δεχόμουν κόσμο, τα ραντεβού ήταν το ένα πίσω από το άλλο, σε σημείο που δεν προλάβαινα να πάω στην τουαλέτα. Η κυρία λοιπόν από την κόρη τη έμαθε ότι έδινα για proficiency και μου έστειλε γραπτό μήνυμα «Καλή επιτυχία». Όταν το δέχτηκα το μήνυμα, κατάλαβα ότι θέλει να με καλοπιάσει γιατί ξέχασε πάλι να κλείσει ραντεβού. Στις πελάτησες μου όλες είχα εξηγήσει να κλείσουν τα ραντεβού τους και για τον Μάιο και για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο γιατί τον Αύγουστο παντρεύομαι. Να έχετε τα ραντεβού σας γιατί μετά δεν θα βρούμε χρόνο. Και φυσικά όλες ήταν συνεπείς με τα ραντεβού τους. Ταυτόχρονα εκείνο το καλοκαίρι αγόρασα και δυο μικρέ γκαρσονιέρε. Αφού το δέχτηκα το μήνυμα λοιπόν, η κυρία μετά από μία μέρα με κάλεσε, με ρώτησε αν έχω ραντεβού για συγκεκριμένη μέρα, τη απάντησε ότι έχω ραντεβού για πιο μετά και εκείνη τη στιγμή άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο. Όλο έτσι με κάνει, όλο έτσι με κάνει κάθε φορά. Τη εξηγώ με ωραίο τρόπο ότι οι ώρε μου έχουν περιοριστεί. Αυτή να συνεχίζει, μα εγώ με παλιά σου, για μένα θα κρατά ραντεβού και της απάντησα ότι υπάρχουν πολλές σαν και εκείνη, παλιές και ακόμη πιο παλιές και ότι όλες φρόντισαν και έκλεισαν ραντεβού. Και μου λέει «Α, έτσι είσαι, κλείσε τώρα το τηλέφωνο». Συμφώνησα και εγώ και της το έκλεισα. Σε ένα λεπτό με ξαναπήρε εκείνη και άρχισε να μου τη λέει. Μου είπε διάφορα με πολύ έντονο τρόπο λέγοντας μου και καλά ότι εγώ δεν θέλω να σου μιλώ άσχημα αλλά εσύ πρέπει να σέβεσαι τις παλιές, πελάτησες σου, τι παλιές, και τα λοιπά. Εγώ κρατιόμουν ψύχρεμη στο τηλεφώνημα και προσπαθούσα να απαντήσω πολύ ήρεμα. Θυμάμαι σε ένα βίντεο σα που είπατε ότι δεν πρέπει να είμαστε cool με του ανθρώπου που μα χαλάνε την ψυχολογία. Η κυρία είπε ότι είσαι η δική μου φίλη, ότι δεν είμαι σαν όλε τι άλλε και είμαι σίγουρη ότι θα με ξαναπάρει τηλέφωνο όταν θελήσει μια φίλη, ίσω και να με βρει. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν αυτό που δεν υπάρχει για να παίρνουν επιβεβαίωση. Θέλουν επίση να σε κατεβάζουν, να σε πατάνε κάτω για να μπορούν να σε κάνουν κουμάντο. Φυσικά και δεν την ξαναπήρα ποτέ. Μετά από μερικέ εβδομάδε με έπαιρνε αυτή τηλέφωνο όταν είδα τι κλήσει πάντα σαν μπλοκ. Και στη συνέχεια ήρθε για μήνυμα. Το μήνυμα έγραφε. Τέσσερι φίλε μου θέλουν φρύδια και λέιζερ. Καλημέρα, νεφούλα, με το καλό. Φυσικά και δεν υπάρχουν φίλε που θέλουν φρύδια και λέιζερ. Απλώ ήθελα να με καλοπιάσει. Μετά από δύο μέρε η κόρη τη που είναι φίλη μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε. Η μαμά μου μου είπε ότι κάτι φίλε τη θέλουν φρύδια. Δεν κατάλαβα ακριβώ. Πάρ την τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Και τη απάντησα. Θεωρεί ότι μετά από αυτόν τον τρόπο που μου μίλησε, δεν ξαναπάρω τηλέφωνο. Η κόρη τη μου είπε ότι δεν ξέρει τίποτα τι έγινε και τη απάντησε ότι δεν χρειάζεται και να ξέρει, διότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Πού να ήξερε το κορίτσι ότι η μαμά τη ζηλεύει τη φιλία μα. Μια μέρα το ξεστόμησε κιόλα. Μου είπε μεταξύ αστείου και σουβαρού, παλιά, ότι η μοναδική της φίλη ήμουνα εγώ και τώρα έγινα φίλη της κόρης της. Α, καλά! Σε κάθε πλάκα, σε κάθε αστείο υπάρχει και ένα κομμάτι αλήθειας. Αυτό το λέει ο Φρόιτ, ότι τα αστεία είναι ένας τρόπος για να πούμε τις αλήθειες που ντρεπόμαστε να πούμε. Το ότι τα χρόνια πελάτησα και τα λέγαμε δεν σημαίνει ότι ήμασταν και Άλλωστε, η κυρία αυτή είναι στην ηλικία των μαμάδων μας. Επίσης, αν σήμερα, θα την έλεγα «Όχι κυρία μου, δεν με βλέπεις για κόρη, σαν κόρη σου». Γιατί αν με έβλεπε σαν κόρη σου θα ήταν πολύ διαφορετική η συμπεριφορά σου απέναντί μου. Θα έλεγε Αχ, το παιδί μου κουράζεται, κόβει από τον ύπνο τη. Γιατί αυτά μου τα έλεγε για την κόρη τη. Μια μέρα με ρώτησε εσύ για παράδειγμα, κάθε πόσο πλένει αυτή την κουρτίνα σου, και τη απάντησα, Όποτε καταλαβαίνω ότι χρειάζεται. Λοιπόν, μου λέει, η κόρη μου την πλένει κάθε εβδομάδα. Αντί να καθίσει να ξεκουραστεί μετά τη δουλειά τη, καθαρίζει το σπίτι τη και κουράζεται πολύ. Και τη λέω εγώ δηλαδή τι να πω και μου απαντάει εσύ κάνεις νύχια. Αλλά η δικιά μου είναι όλη μέρα σε πολύ πιο δύσκολη δουλειά και πρέπει να είναι συγκεντρωμένη. Εγώ πάλι δεν μίλησα. Είπαμε, το συνεχίζεις. Αυτή η κυρία λοιπόν μου, μου είχε πει δεν ξέρει τι σημαίνει κούραση ακόμα, καθόταν και κλεγόταν για το παιδάκι της που κουράζεται. Και μετά μου λέει ότι εγώ που σε βλέπω σαν την κόρη μου. Τέλος πάντων δεν ξανασχολήθηκα με τη συγκεκριμένη, ούτε ανέφερα ποτέ κάτι στη φιλενάδα μου, ας μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Το στενά χωρίτα για μένα ότι έλεγα την κοπέλα να την κάνω κουμπάρα στο γάμο μου. Γιατί ανέκαθεν τη έλεγα σε όλα αυτά εσύ ήσουν δίπλα μου και θα ήθελα να σταθεί στο δίπλα μου στο σημερινό θα γίνω νύφη. Κουμπάρα για μένα σημαίνει κάτι ιερό. Αν δεν υπήρχε η μάνα της, γιατί ήξερα ότι αν την έκανα κουμπάρα θα γινόταν ένα μέλος της οικογένειας μου. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα ήθελα να υπάρχει η μάνα της στη ζωή μου γιατί είναι τέρμα χειριστική, πονηρή και με εκνευρίζει με τις εξυπνάδες της. Δεν λέω, γνώρισα και πολλούς καλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, αλλά ξέρω να ξεχωρίζω. Η αδερφή μου μου είπε ότι έκανα πολύ καλά που δεν έκανα την κόρη της κουμπάρα γιατί δεν θα μπορούσα μετά να κόψω σχέσεις με τη μάνα της. Αλλά είπα εγώ στην αδερφή μου ότι όσο αγαπώ την κόρη της σαν φίλη μου, τόσο άλλο δεν τη θέλω την μάνα τη. Μετά από αυτό, κανένα δυο φορέ έτυχε να τη δω την κυρία στο μαγαζί του ανδρό τη, πέρασα, χαιρέτησα, αλλά κοιτούσα μόνο τον πεθρό τη και τον άντρα τη. Την ίδια δεν θέλω να την κοιτάξω καν. Ένα άτομο, όταν σου μιλάει, σαν να είσαι το τσουτσέκι του, σημαίνει ότι δεν σε υπολογίζει καν για άνθρωπο. Ασχέτω που βρίσκει διάφορα επιχειρήματα του τύπου είσαι φίλη μου και σε έβαλα στο σπίτι μου. Όσε μετρημένε φορέ βρέθηκα στο σπίτι του ήταν εξαιτία τη φιλενάδα μου. Αλλά έχω να πω ότι έκανα πολλά παραπάνω για αυτήν τη φιλία και φιλία αφορά εμά τι δυο τι νεαρέ και όχι τη μάνα. Απλώ η μάνα δεν ξέρει να ξεχωρίζει τα πράγματα. Θεωρεί ότι τη γέννησε την κόρη τη και αυτομάτω έχει λόγο στη ζωή τη κόρη τη. Το τι θα κάνω εγώ για τη φίλη μου είναι δικό μου θέμα. Έχω πάει πολλέ φορέ να τη βγάλω έξω να τη γυρίσω, ποτέ δεν κράτησα λεφτά για τι βεζίνε τη εκδρομούλε μα. Όταν χρειάστηκαν οι γονεί να στείλουν κάτι στα παιδιά, κανένα δεν μου τα έφερε. Στην πόρτα μου πήγαινα εγώ κάτω από το σπίτι και τα έπαιρνα. Την επόμενη μέρα τα πράγματα φο... τα φορτωνόμουν στη τσάντα πλάτη και με τη μηχανή τα πήγαινα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη για να τα παραδώσω στη φιλενάδα μου. μένα αυτό δεν ήταν κόπο γιατί το έκανα για τη φίλη μου. Το κακό είναι ότι αν κάποιο άλλο κάνει το ίδιο πράγμα για σένα, θα σου το χτυπήσει με την πρώτη ευκαιρία. Όχι, δεν μου αρέσει να είμαι τέτοιο άνθρωπο. Κάνει κάτι γιατί το θέλει, όχι για να σου πούνε μπράβο. Την ιστορία αυτή σα τη στέλνω για να τη μοιραστείτε και με άλλε κοπέλε σαν εμένα που εργάζονται στον κλάδο τη ομορφιά. Θέλω απλώ να συμβουλέψω τι κοπέλε, ό,τι και να του τύχει, να μην το παίρνουν βαθιά μέσα του. Αυτό που συμβαίνει να είναι κάτι εξωτερικό, κάτι εξτέρνα. Να μην του επηρεάζει τη ψυχολογία. Γιατί εκεί έξω θα βρεθούν πολλοί χειριστικοί άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να περάσουν το δικό του. Ένα άνθρωπο, όταν του εξηγεί κάτι και σε σέβεται, θα το καταλάβει. Άνθρωπο που δεν σε σέβεται και σε θεωρεί για τσουτσέκι του, μιλάει με αυτόν τον ίδιο τρόπο όπω μου μίλησε η κυρία και φυσικά θα προσπαθήσει να βγάλει με ένα φτέχτρα. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δίκιο και το καταλαβαίνει, υψώνει αυτόματα τον τόνο της φωνής του για να βγει από πάνω. Αυτό ισχύει. Νομίζει ότι είσαι ηλίθιος και δεν καταλαβαίνεις εφόσον δεν μιλάς. Στα αλήθεια εσύ τα αντιλαμβάνεσαι όλα και με την πρώτη ευκαιρία τον κάνεις πέρα από τη ζωή σου. Πέρασε ένας χρόνος περίπου από τότε, έχω να πω ότι νιώθω πολύ ωραία και ευτυχισμένη. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον έγινε ο γάμο με του όπω τον ήθελα. Πήγα με ταξίδι με τον άντρα μου και έμεινα έγκυο. Αχ, συγχαρητήρια. Και σε όλα αυτά τα σημαντικά γεγονότα τη ζωή μου, δεν την είχα τη συγκεκριμένη κυρία να μου λέει τι εξυπνάδε τη. Επειδή αυτή τα πέρασε όπω λέει και το τονίζει, ξέρει πω είναι η σωστή οικογένεια και πω είναι να κρατά σωστή σχέση. Πολλέ φορέ λέω από μέσα μου τι καλά που δεν ακούω άλλο τι βλακίε τη. Όλε μα ξέρουμε να λέμε εξυπνάδε και να κάνουμε έξυπνα πράγματα. Απλώ κάποιοι τα ξεστομίζουν πολύ πιο συχνά. Και αυτό το κάνουν φυσικά για να πάρουν επιβεβαίωση ότι μετράνε σαν άνθρωποι. Καταλαβαίνω πώ αποθυμένα έχει αυτή η γυναίκα. Μου έβγαζε ζήλια όταν ξεκίνησα τη σχέση μου με τον άντρα μου. Έβγαζε ζήλια σε όλα αυτά που έλεγα για τα επαγγελματικά. Έβγαζε ζήλια γιατί μπορώ να κάνω πράγματα και να είμαι άνετη οικονομικά. Μπορεί να μην μιλάω και να δείχνω σαν να είμαι χαζή, αλλά όπω είπα και πριν, τα παρατηρώ όλα, συμπεριφορά, αντιδράσει, Τόνο φωνή βλέμμα. Με την κόρη της, τη στη φίλη μου σχεδόν κάθε μέρα βλεπόμαστε όποτε μπορούμε, την επαφή μα δεν τη χάσαμε, απλώ δεν έχω αναφέρει κάτι για τη μαμά τη ποτέ. Και τώρα που το λέμε, δεν χρειάζεται. Εγώ ξέρω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου, δεν χρειάζεται να το λέω. Όπω κάποτε μου είπε η ίδια η κυρία, γιατί εγώ είμαι καλά με τον εαυτό μου, και εγώ είπα από μέσα μου: Αν είσαι καλά με τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να το λε. Αυτοί που το τονίζουν σίγουρα δεν είναι καλά. Θέλω να συμβουλέψω όλα τα κορίτσια που εργάζονται στον κλάδο ομορφιά να κάνουν πέρα τι τοξικέ πελάτησε. Θα βγάλουν 20 ευρώ λιγότερο, θα έχουν όμω την ψυχική ηρεμία. Και στη θέση αυτή θα έρθουν πολλέ άλλε καλύτερε πελάτησε. Όταν αδειάζει μια θέση, τη γεμίζει κάποιο άλλο καλύτερο. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Αν το κάνετε vlog, θα ήθελα να το ονομάσετε. Δεν είμαι το τσουτσέκι σου. Λοιπόν, κλασική ιστορία. Κλασική. Καταρχάς εδώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένας τύπος γυναίκας, ένας τύπος ανθρώπου που είναι οι Ελληνίδες, ένας τύπος ανθρώπου που είναι οι Ρωσίδες, που είναι οι Αλβανίδες, που είναι οι, οι Μεδαπές ή οι Αλλοδαπές. Ο κάθε άνθρωπος ή κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως από που προέρχεται, που έχει γεννηθεί, Τη γλώσσα μιλάει ως μητρική, κρίνεται με βάση του πώς είναι ω άνθρωπος. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το να είσαι ξένη στην Ελλάδα ή στην Κύπρο είναι κάτι που σε κάνει κατώτερο άνθρωπο, ούτε κάτι που σε κάνει ανώτερο άνθρωπο. Το ίδιο ισχύει και για τις εντόπιες γυναίκες, και τις Ελληνίδες και τις Κύπριες, που και οι Κύπρες Ελληνίδες είμαστε, είμαστε σε άλλο κράτος τέλος πάντων, για όλους τους ανθρώπους, αυτό που τους χαρακτηρίζει δεν είναι η καταγωγή τους, η ταπεινή τους καταγωγή εντό αγωγικών, η ένδοξη τους καταγωγή, είναι πώς συμπεριφέρονται και πώς λειτουργούν. Η κοπέλα αυτή μας είπε την ιστορία της. Γεννήθηκε στην Τυφλίδα. Μεγάλωσε δύσκολα. Χώρισαν οι γονεί τη όταν ήταν πολύ μικρή. Από 11 χρόνων δούλευε τα καλοκαίρια για να βοηθάει τη μάνα τη, που όπω είπε αργότερα στην επιστολή τη, μεγάλωνε τρία παιδιά μόνη τη και δούλευε δύο δουλειέ. Προφανώ δεν τελείωσε το σχολείο στην ώρα τη, γιατί εκ των υστέρων πήγε να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Έμαθε, λέει, την τέχνη τη ονιχοπλαστική. Δεν ήταν τεμπέλα, δεν καθόταν και απλώνε ζάμπα που λέμε στα κυπριακά. Δούλευε και έμαθε τέχνη. Ήρθε στην Ελλάδα και αρχίσε αμέσω να εφαρμόζει την τέχνη τη. Στην ηλικία, που άλλα παιδιά στην ηλικία τη που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο είχαν παροχέ από του γονεί του, ούτω ώστε να πηγαίνουν στο σχολείο ή να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο κλπ. Αυτή δούλευε. Και όχι μόνο δούλεψε, δούλεψε και άξια και δουλεύει ακόμη. Δούλευε και άξια, δούλευε και πολλέ ώρε και κατάφερε να αποκατασταθεί οικονομικά. Λέει από μόνη τη ότι στα 24 τη γνώρισε κάποιον 23 σε ποια ηλικία ήταν, μου ήταν η πρώτη τη σχέση. Είδε ότι είχε πολλά προβλήματα αυτό ο άνθρωπο. Λέει δεν ήταν κακό άνθρωπο, αλλά είχε πολλά προβλήματα και αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση. Αυτό δεν την κάνει άχρηστη. Δεν είναι άχρηστη μια κοπέλα να σταματήσει μια σχέση. Ή δεν σημαίνει πω δεν μπορεί να κρατήσει μια σχέση. Το να κρατάμε μια σχέση ανεξαρτήτω τη ποιότητα τη σχέση δεν μα κάνει άξιο. Δεν είμαστε αξιόλογοι επειδή έχουμε κρατήσει μια σχέση. Και αυτό που λένε πολλέ κηράτσε και πολλέ αχάπαρε, αχάπαρο σημαίνει αυτό που δεν έχει ιδέα, ότι εγώ ξέρω πώ να κρατήσω τη σχέση μου. Δεν είναι μαγκιά να κρατήσει τη σχέση σου. Μαγκιά είναι να έχει μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου πρώτα και μετά με του άλλου ανθρώπου. Υπάρχουν κοπέλε οι οποίε είναι τυχερέ. Όντω. Και μπορεί να γνωρίσουν έναν αξιόλογο άνθρωπο στην αρχή τη ζωή του και να μπορούν να κρατήσουν μια υγιή σχέση. Αν όμω έχει μια σχέση που δεν είναι υγιή, τι σημαίνει να την κρατήσει. Αν και στην γυναίκα τη επιστολή, στην κυρία, τη μάνα τη φίλη τη, μου φαίνεται ότι το κομμάτι του εγώ ξέρω να κρατώ μια σχέση είναι περισσότερο ξέρω πώ να είμαι χειριστική, ξέρω πώ να συμπεριφέρομαι με τέτοιο τρόπο ώστε ο άντρα μου να με παρατήσει, να φαίνομαι σημαντική χωρί να είμαι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τι σημαίνει εγώ σε έβαλα στο σπίτι μου, ποιο είναι το σπίτι σου κόρη μου, το σπίτι σου είναι κανένα παλάτι, είναι κανένα ανάχτωρο. Εσύ είσαι ανώτερη αξία άνθρωπο επειδή είσαι Ελληνίδα. Και η κοπέλα επειδή γεννήθηκε στην Τυφλίδα και ήρθε από τη Ρωσία, είναι εκατότερο άνθρωπο και τη έκανε χάρη που την έβαλε σπίτι τη. Και μα το λέει η κοπέλα ότι δεν ήταν η φάση ότι εσύ τη έκανε τη χάρη να τη βάλει σπίτι τη και τη έδινε ελεημοσύνη. Δούλευε η κοπέλα και την πλήρωνε. Ήρθε σπίτι σα μια-δυο φορέ πώ εσύ ήρθε. Εσύ όσε φορέ πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, τη φόρτωνε και με τη μηχανή να φοράει άκου στην πλάτη να πάρει την κόρη σου που είναι φίλη τη αυτά που τη στέλνατε. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το, το τι είναι αυτό που έχει κάνει. Ο κάθε άνθρωπο που εργάζεται πληρώνεται. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ κλείσω ραντεβού και πάω σε μια κοπέλα που κάνει ονειχοπλαστική να μου φτιάξει τα νύχια μου και την πληρώσω, ότι σε έκανα χάρη που πήγα στο μαγαζί της. Ούτε τη έκανα χάρη, ούτε μου έκανα χάρη. Έκανε τη δουλειά τη και πληρώθηκε για τη δουλειά τη. Τώρα αυτό το να έχει μια κόρη και να προσπαθείς να γίνεις φίλη με τις φίλες της κόρης σου, αυτό φωνάζει συναισθηματική απομεξία από χίλια μιλιά μακριά, φωνάζει ναρκισισμό, φωνάζει προβολές, φωνάζει ανακατώματα, μπερδέματα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ή να κατηγορεί την κοπέλα μπροστά στον άντρα της, μην τυχόν και ο άντρα της της πει, κοίτα τη Ρωσίδα, δεν ξέρω αν σε αποκαλούσα Ρωσίδα, κοίτα τη ξένη αυτή την κοπέλα, κοίτα την που αυτή δουλεύει και σκίζεται στη δουλειά και εσύ κάθεσαι και διατάζει και νομίζω ότι κάτι κάνει. Λοιπόν, η κυρία αυτή ξεκάθαρα είχε φθόνο. Και αυτέ οι φθονερέ υπάρξει, είτε ανδρικέ είτε θηλυκέ, είτε άνδρε είτε γυναίκε, χαίρονται να ευεργετούν ανθρώπου που θεωρούν κατώτερους, Κοιτάξτε τι σπουδαίο είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι καθόλου ρατσιστή. Εγώ πάω και κάνω τα νύχια μου σε αυτή την κοπέλα που είναι ξένη και δεν τη θεωρώ κατώτερη από μένα. Την προσκαλώ και σπίτι μου και την ταζω και την ποτίζω. Αν όμω αυτή η κοπέλα ξένη προκόψει, αν δουλέψει σκληρά, αν βγάλει χρήματα, αν αγοράσει ένα κίνητο, αν βρει έναν καλό άνδρα να παντρευτεί, αν αρχίσει να βάζει όρια και να δουλεύει λιγότερο, τότε τη θεωρούμε ευχάριστη. Τότε μπορεί να πούμε και όλα στο επικό, έκανε η μίγα κόλλο και έχει τον κόσμο όλο. Φυσικά αυτό ισχύει για την κυρία. Με τα τρία παιδιά, την κυρία που κρατάει το γάμο τη, ότι έκανε και η μίγα κόλλο και έχει τον κόσμο όλο. Τέλο πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μα έστειλε την ιστορία τη. Καλά κάνει και δεν είσαι το τσουτσέκι τη. Και δεν πρέπει να είμαστε το τσουτσέκι καθενό. Συμφωνώ με τη συμβουλή σου προ τι κοπέλε που εργάζονται στον τομέα της ομορφιάς, ότι αν έχουν τοξικές πελάτε, να τις στείλουν να πάνε στο καλό και θα χάσουν ίσως τα 20 ευρώ του ραντεβού, αλλά στη θέση τους θα έρθουν άλλες κοπέλες πιο αξιόλογες. Για όσε γυναίκες και όσους άνδρες εργάζονται ως freelancers, είναι αυτοεργοδοτούμενοι δηλαδή, έχουμε αυτό το προνόμιο να μπορούμε να επιλέγουμε με ποιου θα εργαστούμε. Ναι, υπάρχει συναισθηματική ανασφάλεια και βεβαιότητα και κάποιο μπορεί να σκέφτεται: Μα διώξω αυτό μου είναι τοξικό. Άμα διώξω άλλο που είναι άρκησος. δεν ξέρω εγώ πώ θα έχω πελατεία. Όμω, α μην αφήνουμε να μα κάνουν ό,τι θέλουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όρια. Και το ποιόν του άλλου ανθρώπου το καταλαβαίνει στον τον οριοθετή. Όταν βάζει όρια σε έναν άνθρωπο που είναι ευσυνείδητο, σε έναν άνθρωπο που είναι καλοήθη, θα σεβαστεί τα όρια. Όταν βάζει όρια σε έναν ανορίωτο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που είναι επεμβατικό, που είναι αλαζόν, που νομίζει ότι αυτό είναι και κανεί άλλο, τότε θα αντιδράσει όπω την κυρία τη Επιστόλη. Τώρα δεν ξέρω, ε, σέβομαι, σέβομαι την επιλογή τη κοπέλα να μην μιλήσει στη φίλη τη για τη μάνα τη. Ίσως να έχει υπόψη τη ότι για παράδειγμα η κόρη ξέρει το ποιόν της μάνας και ίσως να μην θέλει να ανακατευτεί, λέει ότι την πήρε τηλέφωνο σε κάποια φάση και της είπε σε ψάχνε η μάνα μου για να κάνεις φρύδια, αυτό δεν το συζητώ. Τη διώχνει την πελάτησα γιατί είναι όπω είναι και μετά έρχεται να σε καλοπιάσει και σου λέει θα σου φέρω δύο για, φρύδια ή για και τρεις για λέιζερ. Χειριστικότητε, 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 χειριστικότητε. Τέλο πάντων, συγχαρητήρια φιλίκι που ψυχοεκπαιδεύεσαι, συγχαρητήρια που είσαι αξιόλογη κοπέλα. Συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες και όλα τα κοπέλια που είναι αξιόλογοι, που είναι εργατικοί, που κερδίζουν το ψωμί τους, που δεν ντρέπονται να εργαστούν, που δεν ντρέπονται να βάλουν ώρε στα παλιόπαιδα και στι ψυχούλε που προσπαθούν να τους προσβάλλουν. Συγχαρητήρια για την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που έχει η κοπέλα. Συγχαρητήρια που μπαίνει και παρακολουθεί ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Εσύ που δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα και που δεν είναι τα ελληνικά η μητρική σου γλώσσα, μπαίνει και παρακολουθεί ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Οι άλλοι, οι άλλοι, που είναι Ελληνίδα και είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο και ξέρει πω δεν κρατάει ένα γάμο, δεν έχει ανάγκη να δει τα δικά μα βίντεο. Τέλο πάντων, όπω και να έχει. Θα χαρώ πολύ στα σχολεία να διαβάσω τι απόψει σα. Ξαναλέω. Πρέπει να γνωρίζουμε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και να έχουμε γνώμη για τον κάθε άνθρωπο με βάση το ποιο είναι και ποιο λειτουργεί. Όχι με βάση πού γεννήθηκε, τι καταγωγή έχει, τι εθνικότητα έχει, τι οικονομική κατάσταση έχει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι.